Προσπαθείτε να μας αποσπάσετε ένα νούμερο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Σας λέω για την πολιτική σας. Θα χρησιμοποιηθεί μετά για να πού να ο Αλεξανδρός. Άμα το πείτε, θα το λέω ότι δεν ξέρει. Υποσχόμεθα θα το παίξουμε στο δελτίο. Άμα το πείτε, υποσχόμεθα θα το παίξουμε στο δελτίο. Ακριβώς θα το πεις. Δεν μπορούμε, θα το. Πάντως, αν γνωρίζει, πρέπει να πει. Έτσι. Μα σου λέει, δεν ξέρω γι' αυτό. Πάμε να μας πει για τα μεταλλεία που ξέρει ο άνθρωπος. Υπάρχουν σενάρια, είναι γεγονός. Υπάρχουν σενάρια, τα οποία σενάρια εν όψη του γεγονότος ότι αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και οι πληροφόρηση που έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι ξέρετε το αφορολόγητο. Το, για το αφορολόγητο μπορώ να σας πω. Έχουμε συμφωνήσει ότι δεν είναι τα 12.000 ευρώ. Αλλά μόνο μέχρι εκεί. Εκείνο αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία τα εξετάζεις και βλέπεις. Πάμε στα αν πάω στα 400 ευρώ, αν πάει στα 400 ευρώ, βοηθήστε λίγο. Πάμε στα πετρέλαια. Εσείς γιατί το αμφισβητείτε αυτό. Στα πετρέλαια, κρίμα που δεν ήμουν στο προηγούμενο πάνελ για να υπάρχει ο αντίλογος και τώρα θα. Δεν μπορούσαμε να το ταιριάξουμε. Στα πετρέλαια, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αν δείτε, ήταν αρνητική στην κύρωση των συμβάσεων που υπέγραψε το ελληνικό δημόσιο με τις διάφορες εταιρείες. Και μάλιστα είχαμε πει εκεί ότι έφερε ο κύριος Μανιάτης τις συμβάσεις για κύρωση στη Βουλή, ενώ δεν προβλέπεται από τον νόμο. Και του είπα μάλιστα τότε εγώ ότι πολύ φοβούμαι ότι φέρνετε προς κύρωση στη Βουλή αυτές τις συμβάσεις προκειμένου να εξαγνιστεί αυτή η πράξη σας μέσα από την Βουλή και για να αποφύγετε στη συνέχεια τον πιθανό έλεγχο το οποίο εμείς θα σας κάνουμε για αυτό το οποίο εσείς υπογράψατε και συμφωνήσατε. Διότι οι κυρώσεις των συμβάσεων στη Βουλή δεν είχαν την έννοια του ότι συζητούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις και συνδιαμορφώνουμε τη σύμβαση που θα υπογράψει. Ήρθε μια συγκεκριμένη σύμβαση, αυτή θα ψηφίσετε και τελείωσε. Εμείς είπαμε αυτές τις συμβάσεις. Αλλά συμφωνήσαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, δεν συμφωνήσανε. Όχι όλα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και κάποιοι άλλα ήταν παρόν ή διατύπωσαν επιφυλάξεις. Η Δημάρ δεν ψήφισε. Εσείς δηλαδή τώρα αυτές τις συμβάσεις τι θα κάνετε, τι θα τις κάνετε. Κοιτάξτε, είναι τρεις συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί και αυτό που δήλωσα και χθες στον τύπο ήταν ότι θα δούμε μέσα από ποιες διαδικασίες μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε αυτές τις συμβάσεις και να δούμε αν μέσα από διεθνή και άλλα πρότυπα μπορούμε να τις καταργήσουμε κιόλας. Γιατί θεωρούμε ότι βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Και αν έχουν κάνει επένδυση ήδη, αν έχουν επενδύσει οι επενδυτές, πώς θα το καταργήσετε. Λέω, ξέρω, θα εξετάσουμε αυτή τη δυνατότητα. Λέω, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα. Το πρόβλημα σας ποιο είναι ότι να μην ας πούμε, έρθουν οι εταιρείες να τις κάνει το δημόσιο αυτά. Όχι, όχι, όχι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Το πρόβλημά μας είναι ότι αδιαφανής. Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και των ύδρογων ανθράκων ιδιαίτερα θα πρέπει να γίνονται με τέτοιες συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και όχι να αποκομίζουν κέρδη και ωφελή οι ιδιώτες επενδυτές. Τώρα δεν διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Όχι, καθόλου. Ίσα ξεπουλούνται όλα. Μου λέει ο Κώστας και έχει δίκιο στο αυτί μου ότι με την πτώση της τιμής του πετρελαίου η πιθανή διαπραγμάτευση τώρα θα είναι καλά το λέω. Ακόμα χειρότερη για την Ελλάδα. Μα το θέμα με είναι την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε γιατί το πετρέλαιο τώρα έχει πέσει. Λοιπόν, άρα θέλετε εσείς να επαναδιαπραγμάτευση και θα πούνε οι άλλοι. Ναι, θα την κάνουμε. Χειρότερα θα σας λέμε. Σας λέμε λιγότερα από εσάς. Νομίζετε. Νομίζετε. Λογικά λέω. Εγώ δεν ξέρω. Αλεξόπουλε, έτσι όπως το λέτε, το ελληνικό δημόσιο μπορεί να κάνει την εξόριξη αυτό που να έρθουν οι εταιρείες. Το ελληνικό δημόσιο θα συμπράξει με ξένες ιδιωτικές εταιρείες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Συμπράττει ήδη, δεν συμπράττει τώρα. Όχι, τώρα απλά αναθέτει. Και από αυτά τα οποία θα βγουν θα πάρει ένα μερίδιο. Εντάξει, αυτό είναι, το μια οποίο παίρνει, σύμπραξη. Όχι, δεν είναι. Αυτό το οποίο παίρνει δυστυχώς. Έτσι είναι, γίνεται διεθνώς, κύριε Αλεξόπουλε. Δεν γίνεται έτσι διεθνώς. Επειδή υπάρχει ένα αιμονόμηση. Έτσι γίνεται διεθνώς. Δεν γίνεται έτσι διεθνώς. Και αν μας πείτε ότι θα κυρώσετε και αυτές τις συμφωνίες. Γιατί έχετε πει ότι θα κυρώσετε τις όλες τις συμφωνίες. Θα εξετάσουμε. Μην πιάνεστε μία λέξη μου. Είπα, θα εξετάσουμε. Εάν. Θα το κάνετε, θα το κάνετε. Ποιο. Θα κυρώσετε, θα κυρώσετε. Να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Μα είμαι σαφής εγώ. Το ελληνικό θα το κυρώσετε. Είμαι σαφής. Τον ΤΑΠ θα τον ακυρώσετε. Είμαι σαφής και λέω. Τελικά, οι συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Είναι μονομερείς υπέρ των ιδιωτών επενδυτών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε το δημόσιο συμφέρον να είναι. Μάλλον οι συμβάσεις να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Άρα λοιπόν. Και αν πει ο επενδυτής ότι όχι, δεν το κάνουμε. Θα δούμε εάν μέσα από την διεθνή πρακτική και από το διεθνές δίκαιο υπάρχει αυτή η δυνατότητα να καταργήσουμε τις συμβάσεις. Αν εσείς διεθνή διαγωνισμό θα κάνετε, απλώς θα μεγαλώσετε τα έσοδα του δημοσίου. Όχι, αυτό λέτε. Αν προχωρήσετε σε αυτά που λέτε. Ένα λεπτό να το πει. Είναι σημαντικό να καταλάβει. Υπάρχουν διάφορα. Για την πρώτη φορά
μιλάει για αυτό το πράγμα έτσι πέφτει. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβάσεων που υπογράφει κανείς όταν θέλει να θέσει την έρευνα και την εκμετάλλευση των τρογανθράκων. Ένα τύπο συμβάσεων είναι η σύμβαση μίσθωσης. Εκεί τον πάνω λόγο τον έχει ο μισθωτής, ο ανάδοχος. Υπάρχει ένα άλλο είδος μίσθωσης που είναι μίσθωση διανομής της παραγωγής. Σε αυτήν την δεύτερη μίσθωση, κυρίαρχος του παιχνιδιού είναι το δημόσιο. Και εσείς τώρα θέλετε να αλλάξει, είναι έτσι και θέλετε να αλλάξει. Ο ανάδοχος είναι ο εργολάβος. Ωραία, θα σας το ρωτήσω διαφορετικά. Ναι. Ποια χώρα το κάνει αυτό το δεύτερο που λέτε που θέλετε να κάνει? Πολλές χώρες και εκεί προς το ίδιο έκανε. Πολλές χώρες το έχουν κάνει. Πολλές χώρες. Βενεζουέλα, όλες οι πολλές πετρελαιοπαραγωγικές χώρες το κάνουν αυτό. Στην Νότια Αμερική δηλαδή. Στην Νότια Αμερική και η Κύπρος ακόμη έτσι είναι. Η Κύπρος έχει σύμβαση όχι μίσθωσης, αλλά διανομής παραγωγής. Και συμμετέχει εκεί το κυπριακό δημόσιο. Και εμείς αυτό ζητάμε. Να υπάρξει ένας φορέας δημόσιος, ο οποίος πέρα από το θα καθορίζει τα συμβατικά, να είναι και εκείνος ο οποίος θα συμμετέχει. Άρα εσείς λέτε ότι πάμε σε... Άρα για να το καταλάβουμε. Άρα έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Λέτε πάμε όπως και με το χρέος. Πάμε από σε μηδενική βάση καινούργια διαπραγμάτευση. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Χοντρικά. Χοντρικά έτσι είναι. Έτσι. Βάλτε μια τελεία τότε να πάμε στον κύριο. Να σας πω όμως κάτι άλλο που είναι λίγο σημαντικό σε σχέση με τα πετρέλαια. Εμείς για όταν... να ξαναγυρίσουμε να κάνουμε, να ξαναγυρίσουμε, και, ένα δεύτερο γύρο. Να μην ξαναμιλήσω για τα πετρέλαια μετά. Αν θέλετε, να μισό λεπτό. Και πολύ λίγο. Γι' αυτό το λέω. Πολύ λίγο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι οι τρεις αυτές μόνο. Δεν είναι μόνο οι τρεις αυτές συμβάσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Προκήρυξε και άλλα 20 οικόπεδα ο Υπουργός ο κ. Μανιάτης. Και του είπαμε, μην προχωράτε στην προκήρυξη με τους ίδιους όρους. Ας δούμε πώς θα περπατήσουν οι τρεις και μετά βλέπουμε. Και αν θέλετε, κοντός ψαλμός αλληλούια είναι. Οι εκλογές έρχονται. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτή η προκήρυξη? Το Σεπτέμβριο. Και βρίσκεται σε εξέλιξη. Τότε δεν ήταν κοντός ψαλμός. Όχι. Οι νέες προκηρύξεις έχουν γίνει τώρα, αλλά δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις. Οπότε λέμε αυτές οι συμβάσεις, μην τις προκηρύξετε τώρα. Ας έρθει η νέα κυβέρνηση. Με νοπή λαϊκή εντολή να αναλάβει.